Για μια ημέρα σήμερα ήταν ανοιχτά τα φαρμακεία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αύριο όμως θα είναι και πάλι κλειστά και ανάλογα με τις εξελίξεις θα αποφασιστεί τι θα γίνει στη συνέχεια. Εχθές είχαμε γενική συνέλευση και η πλειοψηφία των συναδέλφων αποφάσισε ότι επειδή είμαστε πολλές μέρες κλειστά, είμαστε από την προηγούμενη Πέμπτη, να γίνει μια μέρα διακοπή για σήμερα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όσον αφορά κάποιες ελλείψεις, κάποια φάρμακα που μπορούν να τους χρωστούσαμε, κάποια φάρμακα που μπορούν να χρειάζονται γιατί είναι όπως ξέρετε όλα μαζί απεργίες, ημέρες αργίας και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές απεργίες και από τους γιατρούς του ΙΚΑ και από νοσοκομιακούς. Ο κόσμος γενικότερα έχει προβλήματα, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και είπαμε για μια μέρα να το διακόψουμε περισσότερο για τον κόσμο, για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια σειρά και κάποια πολύ επίγοντα φάρμακα, κάποιες χρόνιες θεραπείες, να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αύριο βέβαια είμαστε πάλι κλειστά, έτσι Τετάρτη, γιατί ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Θα υπάρχει και αντιπροσωπεία του νομού μας πάνω στο συλλαλητήριο που θα γίνει και συγκέντρωση των φαρμακοποιών που θα γίνει έξω από το Υπουργείο Υγείας με πορεία προς τη Βουλή. Θεωρούμε ότι τώρα πια έχουμε φτάσει στην άκρη του τούνελ. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία, τι θα ψηφιστεί αύριο το βράδυ. Μέχρι να ψηφιστεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Βέβαια, να πούμε ότι ο Πανελλήνιος είναι σε ετοιμότητα. Σε περίπτωση που δεν έχουν ευοδοθεί οι προσπάθειές μας για κάποια πράγματα που τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά, θα υπάρχουν και συνέχεια κινητοποιήσεις, η μορφή των οποίων θα καθοριστεί από τον Πανελλήνιο.